Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Συναντιόμαστε σε μια δύσκολη μέρα για την Αίρα Καβάλας και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων που βρίσκεστε εδώ συμπαραστάτες στον αγώνα μας. Φέτος γιορτάζουμε 100 χρόνια ελεύθερης Καβάλας. Στα 64 από αυτά, ο ραδιοφωνικός σταθμός Καβάλας από τη 1 Οκτωβρίου 1949 κινήθηκε παράλληλα με την κοινωνία της πόλης και της περιοχής ως το μόνο μέσο το οποίο η πόλη και η περιοχή ενημερώνονταν και ψυχαδοκούνταν. Πολλοί μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό Καβάλας στη διαδρομή αυτή εξέφρασαν την άποψή τους αλλά και επικοινώνησαν με τη δημιουργικότητά τους, με την κοινωνία της περιοχής και όχι μόνο. Με τη λήξη αυτής της εκατονταετίας η πόλη μας αλλά και η περιοχή μας δεν θα είναι ίδια. Ένα μεγάλο ραδιοφωνικό μέσο, ο ραδιοφωνικός σταθμός Καβάλας ως μέρος της ΕΡΤ καταργείται. Γιατί άραγε? Την τελευταία εβδομάδα ένας ρημαγδός από στοιχεία έχουν βγει στη δημοσιότητα. Σε όλα αυτά εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε να απαντήσουμε. Αλλά θα απαντήσουμε μόνο στα εξής επιγραμματικά. Πρώτον, η ΕΡΤ δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Υπάρχουν δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν διάφορα στοιχεία και μπορείτε να αναφερθείτε. Δεν υπάρχει λόγος να αναφερθώ εγώ. Τα 4,2 ευρώ από το ανθοποδοτικό τέλος είναι από τα μικρότερα της Ευρώπης, εκ των οποίων το 1 ευρώ πηγαίνει στο ΛΑΓΙΕ, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εάν δεν το γνωρίζετε. Τα 50 ευρώ το χρόνο για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ενημέρωση σε 5 τηλεοπτικά κανάλια και 19 περιφερειακούς και 5 κανάλια εθνικής εμβέλειας είναι γεγονός. Ποιοι από εσάς δεν ενημερωθήκατε ποδοσφαιρικά από την Era Sport, δεν ακούσατε το δεύτερο πρόγραμμα και δεν ακούσατε πολύ το τρίτο πρόγραμμα του Χατζηδάκη. Δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε άλλα θέματα, γιατί σε όλα υπάρχουν απαντήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ όμως στο ραδιόφωνο της Αίρα Καβάλας. Και τα μόνα στοιχεία που δεν θέλω να σας αναφέρω είναι τα εξής. Η δημοσιογραφική κάλυψη από την Αίρα Καβάλας ήταν χωρίς αποκλεισμούς και με λόγο σε όλους. Το λένε οι δημοσιογράφοι μας. Τα τελευταία τα χρόνια, στα πλαίσια του «Κάνε την εκπομπή σου», γράψαμε στο σταθμό και μεταδώσαμε 150 εκπομπές συμπολιτών μας. Μεταδώσαμε και προγραμματίσαμε να μεταδώσουμε το αμέσως επόμενο διάστημα πάνω από 1.079 χορηγίες επικοινωνίας, δίνοντας τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους πολιτιστικούς συλλόγους, το ΔΥΠΕΘΕ, τους δήμους της περιοχής, το Δήμο Καβάλας, αιμοδοτικούς συλλόγους, να μεταφέρουν τα μηνύματά τους στην κοινωνία. Στο σταθμό προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε φωτογραφικό και άλλο αρχιακό υλικό και ψηφιοποιήσαμε ένα μέρος των εκπομπών του σταθμού που βρήκαμε από βομπίνες και κασέτες. Αυτό είναι η ιστορία του τόπου μας. 100 χρόνια ελεύθερη Καβάλα. 64 χρόνια ραδιοφωνικό σταθμός Καβάλας. Από αύριο ίσως το ραδιοφωνικό αυτός σταθμός να μην υπάρχει. Να καταργηθεί όπως αναφέρουμε. Το έργο του όμως δεν καταργείται. Η ιστορία θα γράψει όμως τους λόγους που οδήγησαν κάποιους στην ενέργειά τους αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με την άδεια του Δήμαρχου θα ήθελα να σας ανακοινώσω ότι σε λίγη ώρα το Δικοτικό Συμβούλιο Καβάλας συνεδριάζει. Η πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου θα διακόψει τη συνεδρίαση και θα έρθει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο εδώ για να δείξει τη συμπαράστασή του στον αγώνα μας. Δεν είναι ο αγώνας μόνο των εργαζομένων στην Αίρα Καβάλας. Είναι ο αγώνας της δημοκρατίας μας. Σε ευχαριστώ πολύ.
μέσα τα νιάτα μου που είναι πικραμένα. Ξέρεις τι θα πει καημό, τι θέλεις από μένα. Δεν ξέρεις τι θα πει καημό, τι θέλεις από μένα.
λόγος απλώνει. Ξεφαντώναν τα παιδιά. Αχ, το σπιτάκι μας κι αυτό είχε καρδιά. Πάρ' το στεφάνιμα, πάρ' το γεράνιμα. Στη δραπετσόνα πια δεν έχουμε ζωή. Κρατά το χέρι μου και πάει.
ζούμε κι ας είμαστε φτωχοί. Μας πέταξε στον δρόμο την άκρη, μας αδίκησε. Ούτε μια στιγμή δεν ήρθες να μας διώξεις, το δάκρυ μας κυνήγησε. Δεν θέλαμε παλάτια κι αστέρια να μας χαρίσε. Για μπουκιά ψωμί, για μας τα ορφανά περιστέρια ας χαλάλιζε. Υπομονής.
της υπομονής. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου μάνα μου Ελλάς, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλά. Για τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τότε που στη μοίρα σου μιλούσα, είχες ντυθεί τα αρχαία σου τα λούσα και στο παζάρι με πήγες γύφτισα μαϊμού. Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που η φωτιά φουντώνει πάλι, εσύ κοιτάς τα αρχαία σου τα κάλλη και στις αρένες του κόσμου μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλάς και στις αρένες κόσμου μάνα μου Ελλάς, το ίδιο ψέμα πάντα κουβαλά. Θα σας παίξουμε ένα τραγούδι προφητικό του Άκη, του Άκη Πάνου, που αν και γράφτηκε το 1978, έβλεπε ο άνθρωπος τι θα γινότανε. Θα πούμε στην κοινή την αγορά, όταν θα γίνουμε Ευρωπαίοι επισήμως, δεν θα κοιτάζουμε τους άλλους πονηρά και οι εταίροι θα μας φέρονται και θα εισάγουμε τα πάντα από τη Δύση. Θα έρθουν ήθη κάπως πιο ελαστικά και δεν θα φτάνει στο κακούργημα η χρήση.
πως ονομάζεται κοινή. Κι αυτή η λέξη εξηγείται πολύ τρόπος. Μα αφού δεν γίνεται να ζήσουμε ορφανοί, με την κοινή θα βολευτούμε όπως στην αυλή κι άσπρο κλουβί για το πουλί. Η τζαμαρία με τις φτερές για να ξυπνάς ένα πρωί και να θυμάσαι άλλες μέρες. Η τζαμαρία με τις φτερές για να ξυπνάς ένα πρωί και άλλες μέρες. Κι αν φταίει κανείς να μην το πεις, τα λόγια είναι της ντροπής. Κι ό,τι ραγίζει δεν πονά όταν μια ο κόσμος και περνά. μονάτε τυχόν ώρα μου.
σειρά. Και τα σπίτια πιο λευκά, και τα σπίτια πιο λευκά, και τα σπίτια πιο λευκά στου Γλαυκού το γήκο ογόνεμα. Τα πικρά μου χέρια με τον κεραυνό τα γυρίζω πίσω απ' τον καιρό. Τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, τους παλιούς μου φίλους καλώ, με φοβέρες και με ματά. Τους παλιούς μου φίλους καλώ, με φοβέρες και με Το Δημοτικό Συμβούλιο διέκοψε τη συνεδρίασή του
για να έρθει να συμπαρασταθεί στον αγώνα των εργασμένων της ΕΡΤ και της ΕΡΑ Καβάλας. Παρακαλούμε τον κύριο Δήμαρχο να έρθει να μας πει δύο κουβέντες, όπως και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και τον κύριο Γρανά. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να διακόψει εκτάκτως τη συνεδρίασή του για να έρθει να συμπαρασταθεί στους εργαζομένους οι οποίοι διαδηλώνουν σήμερα για συγκεκριμένα ζητήματα. Δεν προλάβαμε να κάνουμε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί διαπιστώσαμε ότι προείχε η δράση απέναντι στη θεωρία. Βεβαίως θα εκδώσουμε ένα ψήφισμα το οποίο είμαι σίγουρος ομόφωνα θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο ότι θα ζητάμε την προάσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ραδιοφωνίας και της τηλεόρασης της ΕΡΤ. Θα ζητάμε επίσης βεβαίως τον ορθολογισμό, τον εξορθολογισμό και την οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία αυτών των μέσων, αλλά βάζοντας πάντοτε το γενικότερο κοινωνικό κριτήριο, γιατί εδώ ένα δημόσιο μέσο δεν λειτουργεί με βασικό γνώμονα το κέρδος, αλλά με βασικό γνώμονα να δώσει στο λαό έγκυρη, αξιόπιστη πληροφόρηση, ενημέρωση χωρίς ιδιοτέλειες και χωρίς μικροκομματισμούς και χωρίς να κρύβονται από πίσω άνομα και ιδιωτελή συμφέροντα. Εμάς επίσης μας ενδιαφέρει εδώ τοπικά το γεγονός ότι το τοπικό ραδιόφωνο της Καβάλας, όπως επίσης και της Κομωτινής και της Ορεστιάδας, τρία δηλαδή ραδιόφωνα στην περιφέρειά μας, κινδυνεύουν και με την αναδιάρθρωση που έχει εξαγγελθεί να κλείσουν, γεγονός που θα έχει σοβαρές εθνικές συνέπειες, το οποίο μας ενδιαφέρει να μην γίνει, δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μια περιοχή που έχει βέβαια τις αρετές της, αλλά έχει και τα τεράστια γεωπολιτικά προβλήματα. Μας ενδιαφέρει επίσης να διαφυλαχθεί ο σκόρινο θαλμού, ο πολύτιμος πολιτιστικός πόρος που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο της κρατικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή η ΕΡΤ έχει μουσικά σύνολα μοναδικά στην Ελλάδα, ξεχωριστά, ιδιαίτερα, και τα οποία σήμερα έχουν καταργηθεί και εκατοντάδες μουσικοί ψηλής ποιότητας έχουν βγει στην ανεργία. Ξέρουμε επίσης ότι κινδυνεύουν να χαθούν ντοκουμέντα, ένα τεράστιο αρχιακό υλικό, αλλά επίσης και ένα πολύτιμο πολιτιστικό δυναμικό δίσκων σε συντήκες σε βινήλιο, που αυτή τη στιγμή αγνοείται η τύχη τους, δεδομένου ότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Αυτοί θα είναι οι άξονες του ψηφίσματος που θα εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και είμαι σίγουρος ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα συμφωνήσει σε αυτά τα βασικά χαρακτηριστικά ενός σωστού ραδιοτηλεπικού μέσου που θα ανήκει στο λαό και θα υπηρετεί το λαό. Καλή δύναμη σε όλους. Λοιπόν, με αφορμή την ευνηδιαστική απόφαση της κυβέρνησης για το κλείσιμο της ΕΡΤ και των τριών περιφερειακών σταθμών Καβάλας, Κομωτινής και Ορεστιάδος, αλλά και του κλιμακίου της ΕΡΤ 3 στη Θράκη, συνεδρίασε έκτακτα το Περιφερειακό Συμβούλιο και αποφάσισε ομόφωνα, καταγγέλει ως απαράδεκτη, αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική την κυβερνητική απόφαση για κατάργηση μέσα σε μία νύχτα της δημόσιας τηλεόρασης. Δηλώνει την απεριόριστη συμπαράστασή τους στους υποαπόλυση εργαζόμενους και τις οικογένειές τους. Απαιτεί την άμεση ανάκληση της απόφασης, την επιστροφή των εργαζομένων στη θέση τους. Ζητά την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας δημιουργίας μιας νέας σύγχρονης ακομάτησης και διαφανούς ως προς τη λειτουργία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης που θα υπηρετεί τη δημοκρατία και το δημόσιο συμφέρον σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Στηρίζει τη συνέση της λειτουργίας των περιφερειακών δομών της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
και ζητά την περαιτέρω ενίσχυση και συγχρονισμό της, αξιολογώντας ως κεφαλαιόδους και εθνικής σημασίας την μέχρι σήμερα προσφορά τους στο δημοκρατικό πλουραλισμό και την ανάδειξη των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και της μοναδικής πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Ζητά να ανακληθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που δίνει την ευχέρεια σε μια υπουργική απόφαση για τη διάλυση δημόσιων οργανισμών. Ζητά να αναρτηθούν στο πρόγραμμα διάβγεια όλες οι συμβάσεις των εργαζομένων διαχρονικά μέχρι την απόφαση για το κλείσιμο της ΕΡΤ. Η κυρία Σπανδώνη. Καλησπέρα. Το Δημοτικό Συμβούλιο σε μια συμβολική αλλά πολύ ουσιαστική δράση βρίσκεται απόφαση, βρίσκεται εδώ στο πλευρό των εργαζομένων της ΕΡΤ. Στο πλευρό της τοπικής ΕΡΤ, στο πλευρό της περιφερειακής, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδος, διότι οι εργαζόμενοι από αυτή την απαράδεκτη και αυθαίρετη και εντελώς αυταρχική απόφαση βρέθηκαν εκτός εργασίας. Το μαύρο της ΕΡΤ μας συγκλονίζει όλους και καθορίζει τις αποφάσεις μας. Επιστρέφουμε σε λίγο στο Δημοτικό Συμβούλιο και αποφασίζουμε το ψήφισμα πάνω σε αυτές τις προτάσεις που τέθηκαν λίγο πριν από τον Δήμαρχο Καβάλας. Πιστεύω ότι η απόφαση θα είναι ομόφωνη, γιατί όλοι τασόμαστε στο πλάι των εργαζομένων της σωστής λειτουργίας, της σωστής επαναλειτουργίας της ΕΡΤ, όπως ήταν ως μια εθνική φωνή, ως μια σωστή δημοσιογραφική δεοντολογική φωνή, ως μια μη κομματική αλλά εθνική φωνή, η οποία ήταν φωνή ενημέρωσης και πλήρους, νομίζω, πολιτιστικής προσφοράς προς τους Έλληνες και ιδιαίτερα στις ακριτικές περιοχές όπου βρίσκεται η πόλη μας, όπου ήταν ίσως και ένας από τους μοναδικούς φορείς και φωνές της εθνικής μας πολιτιστικής κληρονομιάς. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη σε όλους. Εύχομαι η δράση αυτή, αυτή όλη η αντίδραση και η αγωνιστική διάθεση πραγματικά να έχει επιτελέσει αυτούς τους σκοπούς και στόχους που θέτουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ. Καλή επιτυχία στον αγώνα. Το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλης είναι στο πλάι σας. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σπανδώνη. Πρέπει να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Βαλσαμίδη Θόδωρο, τον κύριο Μιμίδη Κώστα, την κυρία Καγγελή Δουάνα και τον κύριο Κατριώνη Κώστα για την προσφορά τους στον αγώνα μας αυτό. Στη συνέχεια η κυρία Νεοχωρίου μαζί με τη χοροδία τους θα μας παρουσιάσουν και κάτι το οποίο είναι μια έκπληξη για μας.
πρέπει να κάνουμε μόνο, γιατί στο χώρο αυτό είναι και αντιπρόσωποι κομμάτων. Αν θέλουν να τοποθετηθούν, τους προσκαλούμε στο βήμα. Παρατάξεως του Δημοτικού Συμβουλίου, συγγνώμη ήταν παράληψή μου προηγουμένως, τον κύριο Καλιοτζή, τον κύριο Βέρο, τον κύριο Ζαχαριάδη, τώρα δεν ξέρω αν κάποιον, τον κύριο Ριφιλίδη, εάν είναι εδώ να πούνε, να έρθουν στο βήμα, να δηλώσει την παράταση μου. Συγγνώμη, ήταν δικό μου λάθος. Σας εκπροσώπησε ο Δήμαρχος όλους. Ωραία. Έγινε, ευχαριστώ πολύ. Στο κλουβί φυλακισμένο αηδόνα Smell.
τον πόνο σου θρυνείς. Έβλεπα πριν με σκαβό σου το βουνό.
σειρά μας.
Ευχαριστούμε τον Παπα-Νικολάο Φάνη και Αλέξη που παίξαν στη συνέχεια. Είναι η Αρκ Μανούς. Είναι ο Παπα-Νικολάου ο Κώστας, ο Στογιάννος ο Δημήτρης, η Παπαδοπούλου η Χρήστα και ο Πετρόπουλος ο Τρίφων.
Αιτίας έχει δικαιώσει την προσφυγή της ΠΟΣΠΕΡΤ. Αύριο πάμε στη δουλειά μας, μέχρι τα οτέρας. Θα παίξουμε χαρούμενα τότε. Στο τσαλάκι σου ίσως εις να